Λοιπόν, εδώ είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε την Αφροδίτη. Χαίρομαι πολύ, γιατί είναι και ο σύζυγος της Αφροδίτης εδώ μαζί μας. Για σένα ήθελε να κάνει αυτό το ταξίδι. Μ' ακούς? Για σένα, δες το βίντεο τι λέει το κορίτσι σου. Αφροδίτη μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Εγώ βλέπω μία πολύ περιποιημένη γυναίκα, ωραία ντυμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ωραίο ξανθό στα μαλλιά της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαβάζω όμως το μήνυμα που μας έστειλε στο Facebook. Θέλω να αλλάξω, λες, το look μου, να αποκτήσω την αυτοπεποίθησή μου και να κάνω ένα δώρο στον εαυτό μου αλλά και στο σύζυγό μου. Πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι? Είμαστε 13 χρόνια. 13. Ναι. Παιδάκι έχετε? 2. Με το σύζυγο πώς είστε? Ήταν κεραυνοβόλος, έρωτας. Μίλα μου λίγο για τις σχέσεις σας. Ναι. Με είδε. Γιατί τον αναφέρεις στο μήνυμά σου. Με είδε και έπαθε σοκ. Έπεσε κάτω που λένε. Με κυνηγούσε πάρα πολύ. Ναι. Με κυνηγούσε. Αλλά εγώ έκανα τη δύσκολη. Τον ήθελα, αλλά του έκανα λίγο τη δύσκολη. Έτσι έπρεπε. Και πιστεύεις ότι ήρθε η ώρα λίγο να σε δει διαφορετική? Να με δει λίγο διαφορετική. Μετά τις εγκυμοσύνες και αυτά, με τα κιλά που τα πήρα. Και έφτασα κάποια στιγμή, πέρυσι, πριν ξεκινήσουν τα σχολεία, τα παιδιά, 94 κιλά. Ανεβαίνω στη ζυγαριά, με πιάσαν τα δάκρυα, άρχισα και έκλαιγα. Έτρεχαν τα δάκρυα από μόνα τους και λέω, κάτι πρέπει να κάνω. Δεν γίνεται. Ο ίδιος όμως ποτέ δεν σου έδειξε ότι... Ποτέ δεν μου είπε ότι αγάπη μου, έχεις γίνει χάλια, έχεις παχύνει, ποτέ. Και εγώ ήθελα να κάνω κάτι για αυτόν και για μένα βέβαια. Αλλά πρώτον και κύριο αυτό, ξεκίνησα διατροφή, γυμναστική και μέσα σε ένα χρόνο έχασα 29-30 κιλά. Πες μου πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου. Στο σώμα θέλω, με ακόμα κάποια κιλάκια παραπάνω, να τα χάσουμε. Να αλλάξουμε τα μαλλιά. Ναι, να τα αλλάξουμε. Πάντως είσαι μια γυναίκα αισθησιακή, ο τρόπος που μιλάς, είσαι σεξι. Προσπαθώ. Είσαι γυναίκα. Ναι. Και μέσα στο σπίτι, έτσι. Έτσι, ακριβώς. Την Παρασκευή αυτή που θα είσαι μαζί μας με το καλό, θέλουμε να εντυπωσιάσουμε το σύζυγο και να ξανανιώσετε, ναι, αυτά που προφανώς θα συνεχίζετε να τα νιώθετε εσείς. Σίγουρα. Λοιπόν, εγώ θέλω την Αφροδίτη, από Αφροδίτη, να γίνει η Αφροδίτη θεία της ομορφιάς. Αυτά είναι. Όχι της Μήλου. Μαζί. Μαζί, μπράβο, ναι. Και της ομορφιάς και της Μήλου. Η συγκεκριμένη Αφροδίτη. Μην γίνει Μηλόπιτα. Πολύ συγκεκριμένη Αφροδίτη. Νομίζω θέλει λίγο ένταση στα χαρακτηριστικά. Είναι λίγο ξεθοριασμένα. Δηλαδή θέλει φρύδια πιο έντονα. Θέλει ματάκια λίγο τραβηχτά. Να φύγουν λίγο από τη μύτη κοντά. Θέλει τέτοια πράγματα και λίγο κοντούρινγκ. Νομίζω κατά τα άλλα δεν έχω θέμα εγώ. Είναι μια χαρά. Εγώ στιλιστικά θέλω να ρίξω το κομμάτι των γοφών που είναι αρκετά έντονο. Με αυτό το ρούχο που φοράει με βοηθάει κιόλα. Έχει ωραία μέση όμως. Έχει ωραία μέση. Από τη μέση και πάνω μου αρέσει πολύ το σώμα της. Είναι γοφή. Είναι καμπυλωτή. Είναι τάση. Να το προβάλλουμε. Θέλω να το κάνω υπόταση. Εγώ βλέπω ότι έχει πολύ λίγο μαλλί. Λεπτό μαλλί θα έλεγα. Μαλλί, ναι. Ή θα πρέπει για να το κρατήσουμε έτσι να το βάλουμε extension και να το πλουτίσουμε ή θα πρέπει να το κοντίνουμε. Ένα από τα δύο. Ή θα την κάνουμε Brigitte Nielsen. Ωραία. Μπράβο. Ή θα την κάνουμε πιο. Περίπτωση είναι αυτή. Πιο μακρομαλλιούσα. Ωραίο αυτό. Ναι, θα δούμε. Crazy, crazy girl. Crazy.
αυτό. Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Δεν έχω Αφροδίτη λόγια. Μου, είσαι φοβερή, είσαι ωραίος άνθρωπος. Γιατί το έζησες, κοιτάξτε να δείτε. Μόνη της έχασε 30 κιλά. Είδα και τη σχέση, λίγο τα πιάσα εγώ. Τα... Έτσι, έτσι. Τα vibes με το σύζυγο, αλλά είσαι άλλη και πιο νέα, πιο μικρή με αυτό το... Όντως, όντως. Παιδιά, και δεν ήθελα να τα αλλάξω. Στον Τρίφωνα, φυλάκια. Για ελάτε εκείνος, μέσα, εκείνος. Για να έρθουν οι experts, παρακαλώ. Έλενα Σκούρα, Τρίφωνα Σαμαράς, Γιάννης Μαρκετάκης, Ειρήνη Βάσου μαζί μας. Και άλλοι βέβαια τόσοι, οι οποίοι έχουν κάνει μεγάλη δουλειά. Θα φανούν στα πλάνα στη συνέχεια. Καλώς ορίσατε. Τι ήταν αυτό. Έτσι, με ανανέωσε. Τι έγινε, Τρίφωνα. Περάσαμε πραγματικά πολύ ωραία. Αν και δεν ήθελε με τίποτα να τη σκουρίνω τα μαλλιά. Τι έγινε, δηλαδή, σου άρεσε τώρα η εμφάνιση. Τρελαθήκατε. Είναι φοβερή. Crazy λοιπόν, girl. Crazy. Το ζει, παιδί μου, είναι έτσι ο χαρακτήρας της. Έλενα, μου να ξεκινήσουμε, Έλενα Σκούρα μαζί μας, με εσένα. Ναι. Χαρήκαμε πολύ που δουλέψαμε την κυρία Καραντά. Θα είχαμε μόλις 20 ημέρες. Ουσιαστικά 15 ημέρες γιατί μεσολάβησαν και γιορτές. Να πω κάτι. Είσαι για κριτική επιτροπή ναι. σε σοου. Παιδιά, τώρα αυτό το ντύσιμο και αυτό το στυλ, πείτε μου. Να είσαι καλά. Ναι. Πολύ σηκάτη. Παρένθεση κλείνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε λοιπόν 15 ημέρες ουσιαστικά για να βελτιώσουμε το σώμα της. Επιλέξαμε λοιπόν ένα πολύ ενισχυμένο πρωτόκολλο ανέμαξη λιποαναρρόφησης, το Intense Heat Body Makeover, το οποίο εφαρμόζεται κατά αποκλειστικότητα σε εμάς. Και συνδυάζει τις δύο κορυφαίες θεραπείες λιποδιάλυσης και σύσφυξης του δέρματος μέσω θερμότητας. Στην κοιλιά λοιπόν που θέλαμε να διαλύσουμε λίπος αφενός, να συσφίξουμε και το δέρμα, εφαρμόσαμε το γνωστό Vanquish για το οποίο έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν. Εδώ βλέπουμε το Vanquish. Εδώ βλέπουμε το Vanquish, το οποίο είναι μια αμερικάνικη θεραπεία καταρχάς, την οποία πρωτοφέραμε στην Ευρώπη εμείς στα Σκούρα Σμετ. Έχει το μοναδικό στοιχείο ότι καλύπτει όλη την κοιλιά και τα πλάγια της λεκάνης σε κάθε συνεδρία, εκπέμπει ραδιοσυχνότητες υψηλής ισχύος, δημιουργεί πεδίο γύρω από το σώμα, το οποίο σαρώνει το λίπος και διαλύει μαζικά λιποκύτταρα, χάνουμε πόντους, ενώ ταυτόχρονα συσφίγει και το δέρμα. Πόσες φορές χρειάζεται να κάνεις Vanquish? Κάναμε τρεις φορές με την κυρία Καραντά, θα μπορεί να γίνουν και τέσσερις και πέντε σε ένα πιο έντονο πρόβλημα. Απαιτεί κάποιες εβδομάδες για να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Ήδη έχουμε χάσει 8 πόντους στην κοιλιά. Μετά το Vanquish, συγγνώμη, πώς αισθανόσουν? Πάρα πολύ καλά, δεν ήταν επώδυνο καθόλου. Καθόλου. Καλά, το ξέρω ότι δεν ήταν επώδυνο. Καθόλου, εντελώς. Ήτανε... Λες, δεν έχεις κάνει κάτι. Ήταν πάρα πολύ. Αισθανόσουν την άλλη μέρα ότι λίγο σαν να άδειαζε. Ναι. Ξεφουσκώνεις. Ναι, ξεφουσκώνεις. Να πούμε όντως. Και για τα ψωμάκια, μια μεγάλη καινοτομία που έχουμε φέρει και εφαρμόσαμε στην κυρία Καραντάθα, το laser lipolysis LeSape, αυτό είναι πολύ καινούργιο, είναι 3 μηνών μηχάνημα εδώ στην Ελλάδα, το έχουμε πρωτοφέρει εμείς. Δεν έχουμε δυστυχώς πλάνα από τη συγκεκριμένη θεραπεία. Το LeSape είναι laser lipolysis με το μοναδικό στοιχείο ότι είναι το μοναδικό laser στα 1060 νανόμετρα. Μήκος κύματος το οποίο παρουσιάζει τη μέγιστη απορρόφηση από το λίπος σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο laser. Δηλαδή, διαλύει περισσότερο λίπος σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο laser. Ανασυνεδρία διαλύει περίπου το 24% του λίπους σε κάθε εφαρμογή. Το εφαρμόσαμε στα ψωμάκια από την πρώτη φορά που κάναμε τη θεραπεία και ακόμα είναι σε εξέλιξη το αποτέλεσμα. Δηλαδή αυτό. Έχει διαφορετική ένδειξη. Για την κοιλιά, το Vanquish μας καλύπτει σε όλη την επιφάνεια. Εκείνο πάει τοπικά. Το λέιζερ για τα ψωμάκια είναι ιδανική θεραπεία. Διαλύει το 24% είναι σε πιο κάθε συνεδρία. Είναι τοπικό λίπος τα ψωμάκια, είναι ναι. Θεωρείτε... Ανάλογα με το σώμα. Στο συγκεκριμένο σώμα, ναι, ήταν κάτι πολύ πιο εντοπισμένο και χάσαμε 4 πόντους στον κάθε μυρό. Δηλαδή, και αυτό το heat που το είπε στην αρχή τι είναι. Είναι intense heat, δηλαδή με θερμότητα. Τόσο το Vanquish όσο και το λέιζερ με την αύξηση τη θερμοκρασία διαλύουν μόνιμα τα λιποκύτταρα. Είναι η μέθοδο λοιπόν που χρησιμοποιείται. Είναι το πρωτόκολλο το οποίο έχουμε φτιάξει εμείς στα Σκούρα Σμετ με τις top θεραπείες, κορυφαίες θεραπείες και από τους ειδικούς μας, τους γιατρούς μας εφαρμόζεται σε εμάς. Πολύ ενδιαφέροντα όλα, έχω να πω. Τρίφωνα μου, σε σένα. Σε μένα, να πω ότι ήρθε στο κομμωτήριο, δεν ήθελε με τίποτα να τη σκουρίνω τα μαλλιά. Με τίποτα. Τα ήθελε δεν ήθελε. Με τίποτα. Στο βίντεο μου είπες να κάνουμε αλλαγή. Αλλαγή. Λέω... Κοούρεμα, κάτι τέτοιο. Ναι. Όχι το μαλλί. Λέω, έχει μου εμπιστοσύνη. Δεν ήθελε να το κόψει επίσης. Ωραία, λέω ή θα το κόψεις ή θα το σκουρίνεις. Και αποφάσισαμε να το σκουρίνουμε. Ήταν πολύ... Σου πάνε πάρα πολύ. Βγήκανε τα χαρακτηριστικά της, νομίζω. Επίσης, μετά πήγαμε στο Περούτσε. Και η ηλικία της φάνηκε. Και ότι είναι ένα νέο κορίτσι. Ναι, φερότανε σαν 50 χρονών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το να πω εγώ με τα δύο λόγια. Βεβαίως. Για αυτό που λέτε την ηλικία. Μπράβο. Και πήγαμε και βάλαμε και δύο τρέσες. Γιατί έχει... Μόνιμες είναι του χτενίσματος. Όχι, καλύτερα να τις βάζει μόνη της. Κρεπάρουμε τα μαλλιά, βάζουμε λίγο λάκ στα σημεία και με τα κλειψάκια τοποθετούμε τις τρέσες. Μπορείς μόνη σου.
Ναι, τα έδειξα. Ναι, μου τα έδειξε. Καλά, μπορεί και χωρίς, αλλά να πάτε κάπου. Ναι, 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 ναι. Ή πριν κοιμηθείς εσύ με το σύζυγο. Θα τα βγάλω. Τις βάψαμε στο χρώμα της. Της έκανα και κάποιες αφέλειες, έτσι λίγο πιο έντονο. Κοίταξε, έχεις κρατήσει και κάποιες ωραίες λάμψεις μέσα στο. Και είναι και πολύ ωραία και κάτω τα μαλλιά. Απλώς ήθελα να δείξουμε και λίγο το χτένισμα, έτσι λίγο πιο σύξης, για να ταιριάζει με τα ρούχα που έβαλε η Ειρήνη και το μακιγιάζ του Γιάννη. Γιάννη μου, τι θέλεις να προσθέσεις? Θα να πω δύο λόγια για την Αφροδίτη. Καταρχήν, η προηγούμενη εμφάνιση έστελνε λάθος μηνύματα και για τον άνθρωπο Αφροδίτη και για την ηλικία της και για το τι είναι. Εννοείς το ξανθό μαλλί. Το ξανθό μαλλί, το τόσο άσπρο και το τόσο ξεθοριασμένο πρόσωπο ήταν τελείως λάθος. Δεν πάει σε όλες. Δηλαδή, βλέπαμε μια μεγάλη κυρία η οποία πραγματικά δεν αντιπροσώπευε την προσωπικότητά της. Είμαστε συνομήλικες. Αυτό σου λέω. Και τώρα βλέπουμε ένα κορίτσι φρέσκο. Καταρχήν να πω ότι ο χαρακτήρας δεν υπάρχει. Έχουμε γελάσει καταπληκτικά. Έχει τρομερό χιούμορ. Έχουμε περάσει υπέροχα. Παιδιά, χθες ήρθανε και μου λένε, θα τα κόψουμε αυτά που λέτε στο μοντάζ. Λέω γιατί. Μου λέει γιατί κάνεις ερωτήσεις στο σπίτι και τι φοράς, έλεγα εγώ. Και για πες τι κάνετε. Μου λέει τα κόψαμε όλα. Θέλω να σου πω ότι καταπληκτική, φοβερός τύπος γυναίκας. Και φυσικά της πήγε πάρα πολύ αυτή η ριζική αλλαγή του Τρίφωνα. Συγχαρητήρια στον Τρίφωνα, διότι το Καστανό πραγματικά την άλλαξε ριζικά και στην ηλικιακά και εμφανισιακά. Εγώ στο μακιγιάζ, δηλαδή αυτό που είπα και στο βίντεο, ότι τα έκανα όλα λίγο πιο έντονα. Ήταν λίγο. Θα μπει. Δηλαδή και φρύδια τονίσαμε και μάτια τονίσαμε. Αλλά φαντάσου, αν αυτό το μακιγιάζ έμενε με το ανοιχτό μαλλί, θα μας παρέπεμπε στην σχολή Ντονατέλα, ξέρεις. Δηλαδή ήταν τελείως άλλο. Δεν τέριαζε. Άλλος άνθρωπος. Ενώ όχι άλλος άνθρωπος μόνο εξωτερικά. Αυτό που λες και χαρακτήρας. Χαρακτήρα δεν υπάρχει. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Εσείς ήσασταν όλοι καταπληκτικοί. Πέρασα υπέροχα. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Ξεχωριστή. Χαίρομαι. Το χάρηκα. Ήταν πολύ. Όλοι οι άνθρωποι ήταν καταπληκτικοί. Από τον πρώτο μέχρι την τελευταία. Ήταν όλοι τους καταπληκτικοί. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Last but not least, έτσι δεν λένε οι φίλοι μας. Ειρήνη, ερχόμαστε σε σένα. Εγώ την πήγα στα καταστήματα Access. Α! Ναι, ενώ μέχρι στιγμής πήγαινα σε σχεδιαστές, εκείνη μου έβγαζε ότι ήθελα να την ντύσω πιο θηλυκά και με χρώμα. Βέβαια, μόλις είδα τα μαλλιά της που ενθουσιάστηκα κι εγώ με τη δουλειά του Τρίφωνα, θεώρησα ότι το λευκό σαν χρώμα θα την φωτίσει, πολύ θα φανεί λιμπερή και θα φανεί περισσότερο το πρόσωπό της και η δουλειά που έχουν κάνει τα παιδιά πιο πριν. Και επίσης με το φόρεμα αυτό θεωρώ ότι βοήθησα πάρα πολύ και την κυρία Σκούρα να φανεί πολύ καλή δουλειά που κάνανε στο Ινστιτούτ. Της έβαλα μπλε electric παλτό γιατί μου αρέσει και το χρώμα πάνω της πολύ. Είναι ξέρεις και το παλτό. Ναι, το οποίο είναι και δώρο. Τις τα κάνουν δώρο και μπορεί να τα κρατήσει. Επειδή είναι φίλοι μου τα παιδιά. Θα διαλέξεις, μου επιτρέπεις Ειρήνη μου, εσύ έφτιαξες αυτά για το κορίτσι μας. Θα διαλέξεις και κάτι ακόμα δώρο από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στον Αλέξανδρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταπληκτικός χαρακτήρας έχω να πω κι εγώ, φοβερή. Με φοβερό μπρίο και με πολύ χιούμορ ήμασταν στο κατάστημα. Παντού. Αυτά, παντού. Παντού. Παντού γελάγαμε. Δεν παντού υπήρχε. Γελάγαμε και θέλω να πω και την ατάκα της. Καταπληκτική. Η ζωή είναι λίγη και λίγη. Αυτή την έχω πάρει όμως από μια άλλη ναι, κυρία. Αλλά ναι, είπες. Φιλιά. Στη Σπυριδούλα, στο καθαριστήριο. Σπυριδούλα, στο καθαριστήριο, γεια σου! Φιλιά, εκείνη, από εκείνη το πήρα. Φιλιά, με αυτό τώρα έχω την υιοθετούμε. Έτσι, ακριβώς. Και στο Κωνσταντίνο Δέδε, από ναι. Το πολύ ωραίο χώρο του. Στο... Πάρα πολύ ωραία. Στην Κηφισιά δεν είναι, βεβαίως. Ναι, ναι. Golden Smile, κάνατε καθαρισμό, λεύκανση, θεραπεία. Ουλίτιδα, με πολλούς συνεργάτες βεβαίως, που κάθε φορά όταν υπάρχει κάποιο εξειδικευμένο πρόβλημα αναλαμβάνουν όλοι. Βλέπεις τα μηνύματά σου, παιδί μου, πας καλά. Να μας πει και για την παράσταση. Κωνσταντίνε μου γλυκέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι κάνατε? Καταπληκτικός. Κάναμε καθαρισμό, κάναμε λεύκανση. Για χαμογέλα. Ωραία. Πολύ ωραία. Εξαιρετική δουλειά όπως πάντα. Εξαιρετική, ναι. D-Nails Beauty Studio. Μανικιούρ και πεντικιούρ στα σεπόλια που έκανε η μόνιμα στα χέρια και nail art. Εντάξει, έχω δει τον ήχη. Είναι λίγο υπερπαραγωγή, ε. Τώρα το έκανα λίγο nude. Το έκανα λίγο πιο soft. Είναι πιο soft καταρχήν. Είναι πιο soft. Πιο soft τώρα. Πώς το είχες, κίτρινο? Κόκκινο. Κόκκινο, ωραία. Σου πάει. Με στράς, ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μασάζ και φρύδια πάλι στο D-Nails Beauty Studio. Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Με χαλαρωτικό μασάζ. Ευχαριστούμε πολύ τα κορίτσια. Ανανεωθήκαμε. Σε περιποιήθηκαν εδώ. Την έβγαλα, Τρίφωνάκο, την έβγαλα. Φυσικά και θα την έβγαζα. Τα ρούχα δώρο. Make me up cosmetics, καλλιτικά από τη φίλη μου τη Ράνια την Μπουντούρη. Δεν γέννησε ακόμα η Ράνια, ε. Όχι. Δωράκι και αυτά.
Θα πάρει το σύζυγο που είναι εδώ και θα πάτε στο Ήλιος Restaurant, στο City Link, στο Κολωνάκι, ένας εξαιρετικός χώρος με εξαιρετική κουζίνα. Το φαγητό του επιμελείται το δειπνοσοφιστήριο και έχει την υπογραφή βεβαίως του Δημήτρη Σκαρμούτσου για να περάσετε πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Και βεβαίως μία τσάτα από το τρίφωνα. Τσάτα Αντώνιο Αντριάνο. Αγάπη μου. Και διαγωνισμό για τις τηλεθεάτριες να μας ακολουθήσουν στο Instagram. Και εγώ σε λίγο πετάω γιατί πάω για να κάνω την πρεμιέρα για την Κυριακή. Έχεις πρεμιέρα, έχω αγόρι. Πρεμιέρα. Καλή επιτυχία. Πώς αισθάνεσαι? Που κάνεις ένα πόντιο. Όχι, καλέ, θα κάνω πόντιο εγώ. Η παράσταση είναι ελληνοποντιακή. Του Δημήτρη Πιπερίδη, λέγεται εγώ Παρθένα. Πρωταγωνιστής είναι ο Τάκης Βαμβακίδης και ο Αλέξης Παρχαρίδης. Το όνομα αυτό έχεις ξεχάσει. Τα θυμήθηκα. Ωραία. Και κάποια άλλα ονόματα που τώρα δεν πρόκειται να τα θυμηθούμε. Ωραία, δεν πειράζει. Εγώ κάνω τον διευθυντή ενός οίκου ευεξίας. Θέλεις λίγο να μας παίξεις? Να σας παίξω? Ναι. Προτίθομαι για παρακαλώ. Θέλεις να πρωταγωνιστήσουμε. Λοιπόν, καλωσορίσατε. Η αλήθεια είναι ότι σας περιμέναμε λίγο νωρίτερα. Πώς είσαστε? Μια χαρά, εσείς. Εντάξει, όμως δεν ξέρεις τα υπόλοιπα λόγια, να στο πω. Ξέρω, πρέπει να υπάρχει κι άλλο. Ας οψέν κι αν. Είδες, έμαθα και ένα ποντίο. Τέλειος, τέλειος. Καλή επιτυχία. Σήμερα είναι η πρεμιέρα σας. Όχι, την Κυριακή. Την Κυριακή, σε ποιο θέατρο? Στο θέατρο Όσκαρ στην Καβάλα. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε και εμείς ένα δώρο. Βεβαίως. Για όλες τις τηλεθεάτρες και τους τηλεθεατές ΦΕΗ που θα καλέσουν σήμερα εντός της ημέρας, οποιαδήποτε θεραπεία ανέμακτης λιποναρρόφησης Κούρας Μεντ με 30% έκπτωση. Είτε μιλάμε για το Vanquish, το Laser, κρυολιπόλυση, ηλεκτρολιπόλυση. Οτιδήποτε ενδείκνεται για την κάθε περίπτωση. Μόνο για σήμερα. Για τα άτομα που θα καλέσουν σήμερα, όλες τους θεραπείες θα είναι μείον 30%. Σε εμάς εξάλλου πληρώνει κανείς ανασυνεδρία, δεν προπληρώνει πακέτα κλπ. Η κάθε τους θεραπεία θα έχει αυτή την ειδική τιμή. Δηλαδή αξίζει να πάτε να δοκιμάσετε μία θεραπεία με το Vanquish. Η πρώτη θεραπεία έχει διαφορά, οπότε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Στο 2-10-36-13-8-58. Με 30% έκπτωση σήμερα και από εκεί και πέρα εσείς επιλέγετε αν θέλετε να συνεχίσετε ή όχι. Αλλά ο χώρος σας και οι γιατροί που υπάρχουν εκεί, νομίζω ότι αμέσως σε κάνουν να εμπιστευτείς και να προχωρήσεις. Θα τα πούν με τη μητέρα μου. Με τη μητέρα μου. Όλοι κάτω από την ομπρέλα της είμαστε. Είναι εξαιρετική. Γιατρός και γυναίκα. Να σε απολαύσουμε ακόμα μία φορά. Θα έρθει και ο σύζυγος. Πού είναι, τον έχασα. Έλα, Αφροδίτη. Είσαι ένα τρελό κορίτσο με μηνύση. Στον δρόμο όλοι σε κοιτούν. Ανάβεις φλόγες πάντα με το βλέμμα σου και για σένα θέλεις να μιλούν. Τρελό κορίτσο, είσαι ξεκάλα, μη ζητάς πολλά. Τρελό κορίτσο, όντως μη σκόρπας. Τρελό κορίτσο, για τα βρεις μπέλα. Μαζί σου τα αγόρια θέλουν να βρεθούν. Χορεύουν και να περπατούν. Σ' αρέσει να σκορπάς χαμογελαδικά. Η καρδιά τους για σένα χτύπα. Τρελό κορίτσο, πρόσεξε καλά. Μη ζητάς πολλά. Τρελό κορίτσο, όντως μη σκορπάς. Τρελό κορίτσο.